Ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 2021, όταν η είδηση για τον θάνατο του σπουδαίου παγκόσμιου μουσικοσυνθέτη πάγωσε όλη την Ελλάδα. Ο Μίκης Θεοδωράκης συνδέθηκε με τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας, αφήνοντας παρακαταθήκη ένα σπουδαίο έργο και έχοντας μοιράσει όλη του τη ζωή, σε αγώνες και σε μουσική, όπως έλεγε ο ίδιος. Να πορευτούμε άλλη μια φορά μαζί του, για να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Παρόλο που ο Μίκης Θεοδωράκης έχει φύγει από κοντά μας ως φυσική παρουσία, η γνήσια λαϊκότητα και η διαχρονικότητα του έργου του αποδεικνύεται καθημερινά. Δεν υπάρχει συλλογικός αγώνας, απεργία, γιορτή, γλέντι που να μην ακούγονται τα τραγούδια του. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας προσκαλεί την Μπέτι Χαρλάφτη, την κατεξοχήν ερμηνεύτρια του έργου του Μίκη Θεοδωράκη, σε μια συναυλία αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ειρήνη, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο στις 9.30 το βράδυ. Το έργο του μένει αθάνατο, γιατί συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με τους αγώνες του λαού μας όλων τον 20ο αιώνα, με τα τραγούδια του ο λαός μας συνόδευσε την πάλη του για κοινωνική δικαιοσύνη. Ξεχωριστό είναι το αφιέρωμα στο δικό μας το Μίκη. Τιμούμε λοιπόν ένα χρόνο μετά την απώλειά του, το Μίκη Θεοδωράκη, του οποίου το όνομα φέρει πλέον το Δημοτικό Οδείο Πατρών. Πέρασε ένας χρόνος και τα τραγούδια του συνεχίζουν και θα συνεχίζουν και στο μέλλον να περνάνε από στόμα σε στόμα. Με τη συμμετοχή της φημισμένης χοροδίας του Δημοτικού Οδείου Πάτρας Μίκης Θεοδωράκης υπό την μαέστρο Λίνα Γερονίκου και εξαμελή ορχήστρα καταξιωμένων μουσικών, το αποτέλεσμα θα είναι μαγικό. Είναι χαρά μας λοιπόν και από την πλευρά της χοροδίας του Δημοτικού Οδείου που θα συμμετέχουμε σε αυτή την εκδήλωση με κάποια αμιγώς χοροδιακά τραγούδια με τη συνοδεία της ορχήστρας, αλλά και συνοδεύοντας την κυρία Χαρλάφτη σε πολλές αγαπημένες μελωδίες. Η κυρία Γεροπαναγιώτη στάθηκε και στο θέμα των χρηματοδοτήσεων και δήλωσε πως ο πολιτιστικός οργανισμός συνεχίζει να υποχρηματοδοτείται και πως τα μόνα έσοδα που έχει είναι από την επιχορήγηση του Δήμου. Φέτος, τη φετινή χρονιά, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν επιχορήγησε ούτε ένα ευρώ το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας. Σε αυτό το πλαίσιο κάνουμε διαχείριση, πορευόμαστε σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και διεκδικούμε όλα όσα μας ανήκουν. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας συνεχίζει επόμενος σταθμός του η μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή Δημήτρη Μητροπάνο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 το βράδυ την 3η 13 Σεπτεμβρίου. Αποτελεί ένα ακόμα σημείο αναφοράς των εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου. Επόμενος σταθμός και κλείσιμο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας των εκδηλώσεών του είναι στις 13 του μήνα με το αφιέρωμα στο σπουδαίο λαϊκό ερμηνευτή Δημήτρη Μητροπάνο, Σπουδαίοι καλλιτέχνες, όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Πέγκη Ζήνα, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο Γιώργος Σαμπάνης ενώνουν τις φωνές τους για τον σημαντικότερο Έλληνα τραγουδιστή όλων των εποχών, τον Δημήτρη Μητροπάνο.